Το τσιπάρισμα ξεκινάει ειδικότερα στα εγκεφαλικά εμφυτεύματα, κυρίως αρχικά για ιατρικούς σκοπούς και στη συνέχεια ποιος ξέρει για ποιο λόγο. Φίλες και φίλοι, όσοι ακολουθείτε τις εκπομπές που ανεβάζω στο κανάλι γνωρίζετε πως έχω κάνει αρκετά αφιερώματα για το ενδεχόμενο του τσιπαρίσματος και γνωρίζετε και την άποψή μου, η οποία λέει ότι δεν είναι απαραίτητο να σε τσιπάρουν προκειμένου να μπορούν να ελέγξουν τα δεδομένα σου, να μπορούν να ξέρουν πού βρίσκεσαι, γιατί έχουμε μονίμως μια συσκευή η οποία αναμεταδίδει τα δεδομένα μας παντού και αυτή δεν είναι άλλη από το κινητό μας τηλέφωνο. Έχω κάνει και εκπομπές στις οποίες έχω αναφερθεί για την Neuralink του Elon Musk και τα σχέδια που έχει η εταιρεία προκειμένου να δημιουργήσει και να εμφυτεύσει κάποια τσιπάκια στους εγκεφάλους των ανθρώπων αρχικά που έχουν προβλήματα κινητικότητας και τετραπληγίας ή οτιδήποτε τέτοιο, κάτι που προφανώς είναι θετικό για να μην πέσετε να με φάτε. Φυσικά και έχει θετικές προεκτάσεις κάτι τέτοιο για ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να κινήσουν ορισμένα μέλη του σώματός τους και αν αυτό τους δώσει τη δυνατότητα να μπορέσουν να αποκτήσουν μια λειτουργικότητα, προφανώς και είναι κάτι θετικό. Όμως ο Elon Musk μέσα από την εταιρεία του και τα σχέδιά του έχει πει ότι επιθυμεί σε βάθος χρόνου αυτό το τσιπάκι, το εμφύτευμα του εγκεφάλου, να λειτουργήσει και για ψυχαγωγικούς σκοπούς προκειμένου να ενώσει εντελώς τους εγκεφάλους των ανθρώπων με υπερυπολογιστές και να αποκτούμε έτσι γνώση χωρίς να χρειάζεται να σερφάρουμε και πολλά ακόμη. Θα βάλω το βίντεο να δείτε αναλυτικά ποια ήταν τα σχέδια της Neuralink και γιατί επενδύθηκαν τόσα εκατομμύρια από πολλούς επενδυτές, όχι μόνο από τον Elon Musk. Όμως τώρα διέκοψα την κανονική ροή αφού θα ανέβαζα επεισόδιο παραφυσικό του Weirdo, γιατί διάβασα μια είδηση, μια εξέλιξη που έχει να κάνει με τα εμφυτεύματα αυτά, αφού φαίνεται πως σύντομα θα ξεκινήσουν οι πρώτες δοκιμές εμφυτευμάτων, εγκεφαλικών εμφυτευμάτων σε ανθρώπους, μιας και η συσκευή που δημιούργησε η Neuralink του Elon Musk, το εμφύτευμα αυτό, πήρε την πρώτη έγκριση από τον FDA, τον Οργανισμό Φαρμάκων, δεν ξέρω πώς λέγεται, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γι' αυτό και θα πάμε να διαβάσουμε το θέμα, το οποίο ναι, για μία ακόμη φορά στο News 24 είναι, δεν ενημερώνομαι μόνο από εκεί, απλά εκεί μπαίνουν συχνά ειδήσεις που μας αφορούν και αν υπάρχουν ήδη δεν χρειάζεται να τις κάνω εγώ αναπαραγωγή στο window, απλά ως ένα copy-paste. Πάμε να δούμε το θέμα με τις θετικές προεκτάσεις του, ξαναλέω, και τις αρνητικές ίσως στο μέλλον. Να το διαβάσουμε, να το σχολιάσουμε και να βγάλετε και εσείς τα δικά σας συμπεράσματα και να μου τα πείτε στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Το άρθρο λοιπόν διερωτάται αν είναι ασφαλή τα εγκεφαλικά εμφυτεύματα του Musk. Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων είχε ένα πολύ καλό λόγο να εγκρίνει τις δοκιμές του εγκεφαλικού εμφυτεύματος της Neuralink μετά από πολλές απορρίψεις και δεν ήταν οι ανθρώπινες ζωές. Τι εννοεί? Προτριετίας λοιπόν, το έχουμε κάνει, θα το βάλω να το δείτε, πρέπει να το δείτε για να γνωρίζετε ποιες είναι οι εξελίξεις. Και χωρίς να το δαιμονοποιούμε, ξαναλέω, δεν είναι πάντα αρνητικές οι τεχνολογικές ή ιατρικές εξελίξεις, απλά ίσως ανάλογα τα χέρια και τους ανθρώπους που τα εκμεταλλεύονται να αποκτήσουν αρνητικές συνέπειες. Εντάξει, δεν σας το δείχνω για να τρομοκρατηθείτε, απλά γιατί υπάρχουν εξελίξεις που μπορεί να έχουν και θετικό αντίκτυπο προφανώς σε ανθρώπους με προβλήματα υγείας και αρνητικό αντίκτυπο αν χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Προτριετίας λοιπόν ο Musk είχε πει πως θέλει να βοηθήσει τα άτομα με τετραπληγία, γι' αυτό σας είπα ότι έχει τις θετικές προεκτάσεις, να μπορούν να ελέγχουν τους υπολογιστές και τα κινητά τους και να κάνει όσους έχουν χάσει την όρασή τους ή δεν την είχαν ποτέ να δουν. Εν αντιθέσει με τη συντριπτική πλειοψηφία ανθρώπων που έχουν εκφράσει ποτέ ανάλογες επιθυμίες, ο ιδιόρυθμος επιχειρηματίας επένδυσε 100 εκατομμύρια δολάρια στην ευχή του για τη δημιουργία της Neuralink το 2016. Μετά εξασφάλισε εκατοντάδες εκατομμύρια από επενδυτές, μεταξύ τους η Alphabet Inc., η μητρική εταιρεία της Google και ο CEO της OpenAI, για τον οποίο έχουμε μιλήσει τόσες φορές τις τελευταίες ημέρες και τον τελευταίο καιρό γενικότερα. Τον Απρίλιο τώρα του 2021 οι ερευνητές που προσέλαβε παρουσίασαν ένα μακάκο να παίζει ένα video game χωρίς να κρατά χειριστήριο, απλά βλέποντας σε μια οθόνη, αφού όλα έγιναν με τη δύναμη του μυαλού του και το εμφύτευμα που υπήρχε στον εγκεφαλό του. Όπου δύναμη του μυαλού είχαν τοποθετηθεί στη μαϊμού δύο εγκεφαλικά εμφυτεύματα, τεχνολογία που από την αρχή τέθηκε στο επίκεντρο της Neuralink. Οι πρώτες δοκιμές των τσιπ είχαν γίνει σε γουρούνια και ακολούθησαν οι μακάκοι, με τον τότε πλουσιότερο κάτοικο της γης να ενημερώνει εκείνη τη μέρα πως είχε υποβάλει στον FDA όλα τα έγγραφα για να αιτηθεί κλινική δοκιμή σε ανθρώπους. Είχε εκφράσει την ελπίδα πως θα τοποθετηθεί η συσκευή σε ασθενή σε 6 μήνες,
Πριν προσθέσει πως προφανώς θέλουμε να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί και σίγουροι ότι θα λειτουργήσει καλά πριν προχωρήσουμε σε αυτό το βήμα. Δήλωσε μάλιστα σίγουρος που θα τα έβαζε και στα παιδιά του. Ο FDA χρειάστηκε όμως 2 χρόνια για να εγκρίνει τις δοκιμές σε ανθρώπους, με την Neuralink να κάνει τη σχετική ανακοίνωση μέσω του Twitter, γράφοντας πως είναι ένα πολύ σημαντικό πρωτοβήμα που μία μέρα θα επιτρέψει στην τεχνολογία μας να βοηθήσει πολλούς ανθρώπους. Αν έχει να κάνει με τον ιατρικό κλάδο, ναι. Αν έχει να κάνει με την ενσωμάτωση του ανθρώπου με την τεχνολογία και τον αποκαλούμενο μετανθρωπισμό, και την αναβάθμιση των ανθρώπων σε μηχανές στην ουσία χωρίς να χρειάζεται ιατρική επέμβαση, τότε όχι. Στην ιστοσελίδα της εταιρείας εντωμεταξύ υπάρχει ειδικό σύνδεσμος με αίτηση για όποιον ενδιαφέρεται να πάρει μέρος στις δοκιμές για όταν γίνουν, και αυτό ήταν κάτι που δεν κατέστη σαφές στην ανακοίνωση. Δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσουν δηλαδή αυτές οι δοκιμές. Όπως δεν διευκρινίστηκε το αντικείμενο της μελέτης στη χρήση εγκεφαλικών εφυτευμάτων, αφού η εταιρεία μελετά διάφορους προσανατολισμούς τους. Για παράδειγμα, με θετικό πρόσημο αυτό ξαναλέω, τη θεραπεία της παχυσαρκίας, η οποία αν επιτευχθεί θα είναι μια νίκη για την ανθρωπότητα αφού ζορίζει πολλούς ανθρώπους, τον αυτισμό, ακόμη περισσότερο, την κατάθλιψη και τη σχιζοφρένεια. Ακόμη καλύτερα, αν ισχύει μόνο για αυτούς τους τομείς ξαναλέω. Επίσης όμως ερευνά τη δυνατότητα περιήγησης στο διαδίκτυο, που το κάνουμε ούτως ή άλλως και δεν χρειαζόμαστε εφυτεύματα στον εγκέφαλο, εκτός αν αφορά ανθρώπους που δεν μπορούν να το κάνουν από μόνοι τους γιατί έχουν κάποια ζητήματα, και της τηλεπάθειας που πρόκειται για κάτι τελείως εκτός της ανθρώπινης λειτουργικότητας και των δυνατοτήτων μας, που αφορά την επιστημονική φαντασία. Ποιος ξέρει αν θα τα καταφέρει ο Elon Musk μέσω των chip στον εγκέφαλο. Ο Musk λοιπόν είχε αποκαλύψει πως καταρχάς θέλει να βοηθήσει τα άτομα με παράλυση να χρησιμοποιούν απρόσκοπτα τις ψηφιακές τους συσκευές. Αυτό είναι ένα βοήθημα, αλλά το θέμα θα ήταν να βοηθήσουμε τους ανθρώπους με παράλυση να είναι λειτουργικοί και να διευκολύνουν την ίδια τους τη ζωή. Όχι ότι δεν είναι ικανοί οι άνθρωποι με παράλυση, μην παρεξηγηθώ, και να αποκαταστήσει την όραση σε όσους την έχουν χάσει ή γεννήθηκαν τυφλοί. Πώς λειτουργούν τα εμφυτεύματα τώρα? Η συγκεκριμένη τεχνολογία που ονομάζεται διεπαφές εγκεφάλου υπολογιστή έχει αναπτυχθεί από το 60 και οι σχετικές συσκευές ωστόσο εξακολουθούν να θεωρούνται και σήμερα πειραματικές. Καμία δεν διατίθεται στην αγορά και μόνο λίγοι άνθρωποι έχουν τον εξοπλισμό που δίνει σε παράλληλους εθελοντές τη δυνατότητα να κάνουν ομιλία της σκέψης τους και να μετακινούν αμαξίδια. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2012, το BCI χρησιμοποιεί μικροσκοπικά ηλεκτρόδια που τοποθετούνται στον εγκέφαλο και διαβάζει σήματα που στέλνουν οι πλησιέστεροι νευρώνες. Θα βάλω το άρθρο, δεν θα βάλω όλη την ανάλυση για να μην σας κουράσω να τη διαβάσετε. Θα μείνουμε στην ουσία του θέματος, όπου οι διεπαφές εγκεφάλου υπολογιστή μπορούν επίσης να αποδειχθούν χρήσιμες για την αποκατάσταση μετά από εγκεφαλικό και για άλλες διαταραχές. Επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγούμε από μερικούς που με θεωρούν τεχνοφοβικό ότι αν χρησιμοποιηθούν αυτά τα εμφυτεύματα μόνο για τον ιατρικό τομέα, όπως τονίζεται εδώ, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα απολύτως. Σύμφωνα με τη γνώμη μου, ίσα ίσα είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη για τους ανθρώπους που έχουν υποστεί βλάβες, είτε νευρολογικές, είτε παθολογικές, είτε παράλυση, είτε οτιδήποτε τέτοιο. Είναι ασφαλή όμως τα εγκεφαλικά εμφυτεύματα του Musk? Ο εγκέφαλος είναι ένα πολύ ευαίσθητο όργανο και επομένως ο σχεδιασμός για οτιδήποτε προσκολάται ή τοποθετείται πάνω του πρέπει να γίνει εξαιρετικά προσεκτικά. Γι' αυτό το λόγο η Neuralink πέρασε τόσα χρόνια σε δοκιμές. Η τεχνολογία βασίζεται σε χρόνια έρευνας και καινοτομίες που επιτρέπουν σε μια ψηφιακή συσκευή να επικοινωνεί απευθείας με τον εγκέφαλο, άρα έπρεπε να περάσει από πλήρεις κλινικές δοκιμές ώστε να κριθεί ασφαλές για χρήση σε ανθρώπους πριν διατεθεί. Και εδώ βλέπετε μια φωτογραφία από το εφύτευμα. Είναι μεγέθους νομίσματος 25 cent και περιέχει 1000 κανάλια ικανά να καταγράφουν και να διηγείρουν κοντινούς νευρώνες, να εκπέμπει κεφαλικά σήματα, ασύρματα σε αντίθεση με τα περισσότερα ήδη υπάρχοντα εμφυτεύματα, τα οποία βασίζονται σε εξωτερικά καλώδια. Αυτό δεν θα βασίζεται πουθενά παρά στον ίδιο τον εγκέφαλο. Και τώρα, αφού έχω κόψει κάποια κομμάτια, πάμε να δούμε τι όθησε το FDA να εγκρίνει τις δοκιμές σε ανθρώπους. Και δύο πρώην στελέχοι που δημιούργησαν τις δικές τους startups με αντικείμενο τα εγκεφαλικά εμφυτεύματα, ο Bill Gates και ο Bezos, μαζί με πολλούς ανθρώπους στον κόσμο. Η τεχνολογία αυτή επέτρεψε σε 4 ασθενείς με σκλήρινση να κάνουν διαδικτυακές εργασίες, συναλλαγές, αγορές και email, ενώ ένας χρησιμοποίησε το σύστημα για να συνθέσει το πρώτο του tweet. Από πέρσι ήταν γνωστό πως ήταν έτοιμη και η συσκευή στο μέγεθος πύρτου που δεν απαιτεί ανοιχτή επέμβαση εγκεφάλου, η οποία επέτρεπε σε άτομα με παράλυση να ελέγχουν ασύρματα τις ψηφιακές συσκευές μέσω της σκέψης. Όλα αυτά δεν άγχωσαν το FDA, όσο η μελέτη του δημοσιεύτηκε, λέει, την Τετάρτη 24/5 του 2023, προχτές.
Σε αυτήν ένας παράλυτος άντρας από την Ολλανδία κατάφερε να περπατήσει χάρη σε σύστημα εμφυτευμάτων που μετέδιδαν ασύρματα τις σκέψεις του στα πόδια και τα πέλματά του. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με πληροφορίες, ο FDA ήρθε αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο να επιτρέψει σε άλλη χώρα να κλέψει την έγκλη του έθνους που θέλει να καυχιέται πως είναι το καλύτερο στις εξελίξεις της τεχνολογίας και άρα επέτρεψε στο Musk να προχωρήσει σε δοκιμές σε ανθρώπους για το εγκεφαλικό εμφύτευμα. Όπως είδαμε, το άρθρο επικεντρώθηκε στην ιατρική χρήση του εμφυτεύματος, του εγκεφαλικού εμφυτεύματος, του chip με λίγα λόγια, για το οποίο όμως έχει ανοιχτά μιλήσει ο Elon Musk, αναφέροντας πως θέλει να το χρησιμοποιήσει και για ψυχαγωγικούς σκοπούς, πέρα από την ιατρική διευκόλυνση που μπορεί να παρέχει σε δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες ασθενείς. Και αυτό είναι κάτι θεμητό, ξαναλέω, το κουράζω για να μην παρεξηγούμε. Αλλά αν χρησιμοποιηθεί με τους άλλους τρόπους ή αν καταγράφει δεδομένα, σκέψεις, επιθυμίες ή και εγώ δεν ξέρω τι, κάποτε αυτά όλα ήταν επιστημονική φαντασία, όμως πλέον η ζωή η ίδια έχει γίνει πιο απρόβλεπτη από την επιστημονική φαντασία. Κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις, κάθε τεχνολογική εξέλιξη έχει δύο όψεις. Από τη μία είναι η καλή, από την άλλη οδεύουμε ταχύτατα στην εποχή του μεταανθρωπισμού, όπου ξεκινώντας από την ιατρική βελτίωση θα περάσουμε στην ψυχαγωγική βελτίωση, στην ενσωμάτωση με εμφυτεύματα προκειμένου να γίνουμε πιο έξυπνοι, να μην χρειαστεί να κάνουμε αναζήτηση στο Google, να παρέχει τη γνώση απευθείας στον εγκεφαλό μας, ενσωμάτωση με μηχανές για να γίνουμε πιο δυνατοί. Ξέρετε πως λειτουργεί η έννοια του μεταανθρωπισμού, την έχουμε αναλύσει σε πολλές εκπομπές και πολλά επεισόδια. Την έχω αναλύσει και στο βιβλίο μου «Ο τελευταίος θεός». Οπότε ας ελπίσουμε ότι η τεχνολογία αυτή θα μείνει αμιγώς και θα βοηθήσει τους ανθρώπους με παραπληγία, με προβλήματα όρασης, με ιατρικά ζητήματα που χρήζουν άμεσα αντιμετώπισης και δεν θα προχωρήσει στην μαζική αγορά προκειμένου να είναι επικερδής για τους ανθρώπους που τη διοχετεύουν και έτσι όλοι οι υπόλοιποι να μπούμε στο τρυπάκι να γίνουμε cyborgs στο βάθος χρόνου για να μην χάσουμε το τρένο της εξέλιξης και άρα να αλλάξουμε τελείως την ανθρώπινη φύση μας. Προφανώς πείτε μου τη γνώμη σας, δεν έχω ξεχάσει το παραφυσικό επεισόδιο, το επεισόδιο με το ανεξήγητο θέμα, θα μεταφερθεί για αύριο ή για την Δευτέρα, γιατί οι εξελίξεις όποτε τρέχουν τις καταγράφουμε εδώ στο κανάλι. Μην ξεχνάτε, όσοι δεν είστε συνδρομητές, κάντε μια εγγραφή, πατήστε και το καμπανάκι να ενεργοποιηθούν όλες οι ειδοποιήσεις για να μην χάνετε τις καθημερινές και πολύ ενδιαφέρουσες εκπομπές του καναλιού. Να είστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε όπως πάντα στο επόμενο επεισόδιο. We'll be right back.